Ήθελα να πω για να διευκρινίσουμε εδώ ο καθένας τι εκπροσωπεί, ότι είμαι εξουσιοδοτημένος από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουχικών Οργανώσεων και εκπροσωπώ το ΙΚΑ, το Δημόσιο, τις Ομοσπονδίες δηλαδή, το ΟΑΕΤ, των Επικουρικών Ταμείων, την ΠΟΣΕ Εμπόρων, τα ΕΛΤΑ, τους Μηχανικούς Δικηγόρους, τον ΟΣΕ και τον ΝΑΤ που είναι Πανελλήνια Σωματεία. 350 συνολικά συνδικαλιστικές οργανώσεις. Δεν ανήκουμε σε καμία ανώτατη οργάνωση, δεν μας εκπροσωπεί κανένας, παρά οι Ομοσπονδίες αυτοτελώς και τα σωματεία μας λειτουργούν. Θα ήθελα λοιπόν να τοποθετηθώ πάνω στο ζήτημα αυτό, όχι με επιλεκτική μνήμη, αλλά με βάση την εμπειρία που έχουμε ζήσει συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξεχνάμε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, ότι από το 1990 και δόθε όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα πολιτικού αυτοπροσδιορισμού, εισήγαγαν και ψήφισαν στη Βουλή ότι πιο αντιλαϊκό, αντισυνταξιουχικό, αντιεργατικό μέτρο που αφορά και άλλα ζητήματα, αλλά την κοινωνική ασφάλιση. Και θέλω να πω ότι εμείς δεν θα επιλέξουμε δημίους. Κρίνουμε συνολικά αυτή την πορεία και κρίνουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό το παζλ μέχρι σήμερα, από το 1990, δηλαδή για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης και της ιδιωτικοποίησής της, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια ούτε μία θετική διάταξη δεν ψηφίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις και είναι επίσης γεγονός ότι ό,τι μπορούσαμε να αποκρούσουμε, να αλλάξουμε σε όφελος των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων από τα μέτρα που είχαμε, αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τους αγώνες του συνταξιουχικού και του εργατικού κινήματος. Τώρα έρχεται η κυβέρνηση να αναδιοργανώσει, όπως λέει, τον ΕΦΚΑ. Είμαι, κύριε Πρόεδρε, χρόνια εκπροσωπώ τους συνταξιούχους και στο παλιότερο ΙΚΑ και σήμερα στον ΕΦΚΑ ως εκπρόσωπός τους. Και θα ήθελα να σας πω το εξής πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί μπαίνει ζήτημα για τους εργαζόμενους και για την ανάγκη να αναδιοργανωθούν, να είναι αποδοτικοί. Έχουμε ακούσει αρκετά κοσμητικά επίθετα, δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά για όλους, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το προσωπικό μου παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, και σημασία όχι για μένα, για όλους, είναι ότι το 2007, όταν βγήκα στη σύνταξη, η σύνταξή μου βγήκε μέσα σε 3 μήνες. Με εκείνον τον εξοπλισμό, τον αρχαίο εξοπλισμό που φαίνεται σήμερα, με το στυλό και το μολύβι, και φυσικά όχι μόνο η δική μου, αλλά και όλων των εργαζομένων, συντομευόταν πολύ γρήγορα τα όρια που έβγαιναν οι συντάξεις. Τι άλλαξε όμως το επόμενο διάστημα? Την περίοδο της κρίσης λοιπόν αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες που είχε το σύστημα να πάρει πίσω τα δικαιώματα των συνταξιούχων, δηλαδή να τσακίσει τις συντάξεις μας, να τσακίσει τις συντάξιμες αποδοχές και όλα τα κοινωνικά μας δικαιώματα, αλλά και να μειώσει το προσωπικό. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε χρόνο, φεύγουν εκατοντάδες υπάλληλοι από τον ΕΦΚΑ και δεν αντικαθίσατε. Πώς θα μπουν οι συντάξεις? Στο ερώτημα που κάνατε, κύριε Πρόεδρε, και το άκουσα προηγούμενα, δεν πρέπει να βγουν οι συντάξεις, θα σας πω γιατί δεν βγαίνουν οι συντάξεις. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Το δεύτερο, δεν υπάρχουν οι τεχνικές δυνατότητες να εξυπηρετηθούν οι εργαζόμενοι. Και τρίτο, την περίοδο της κρίσης που τσακίστηκαν τα συνταξιουχικά δικαιώματα, τα χρήματα των ασφαλισμένων με το PSI και τα λοιπά δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Οπότε διευκόλυνε τις κυβερνήσεις να αναφέρονται στην κρίση για να χτυπήσουν τα συνταξιουχικά και τα εργατικά δικαιώματα και φυσικά οι συντάξεις να έχουν πάρει την ανιούσα κατά χιλιάδες σήμερα να μην βγαίνουν για πάρα πολλούς συνταξιούχους. Επομένως, εκείνο που πρέπει να γίνει σήμερα δεν είναι αυτά που φέρνει η κυβέρνηση με ιδιώτες μάνατζερ, με δικηγόρους, με διάφορους λογιστές και όλα τα άλλα που το προηγούμενο διάστημα ψήφισε.
και φυσικά ψήφισε και στο πάζλ αυτό και την ιδιωτικοποίηση του επικουρικού. Το ζήτημα είναι να προσληφθεί κόσμος, ο κόσμος που είναι αναγκαίος, υπάλληλοι, δημόσιοι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, να δοθούν οι τεχνικές δυνατότητες που χρειάζονται, τα κομπιούτερ και το μηχανογραφικό σύστημα το οποίο το λιμένονται ιδιωτικές εταιρείες. Και φυσικά για την περιουσία του ΕΦΚΑ, που είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι περιουσία των ασφαλισμένων, δεν μπορεί να μιλάμε στο όνομα της αξιοποίησης για να ξεπουληθεί το επόμενο διάστημα. Επομένως, αυτά που πρέπει να γίνουν και που είναι αναγκαία να γίνουν με αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι σε αντίθεση ακριβώς και φυσικά γίνεται αναδιοργάνωση, όπως λέει, αλλά η αναδιοργάνωση έχει σχέση για ποιον γίνεται. Η αναδιοργάνωση γίνεται για να παραδοθεί ο ΕΦΚΑ και θα έρθουν και άλλα νομοσχέδια, θα τα συζητήσουμε και αυτά στη συνέχεια. Γίνεται για να εξυπηρετηθούν τα ιδιωτικά συμφέροντα, να χτυπηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της κοινωνικής ασφάλισης, να παραδοθεί στους ιδιώτες, να χτυπηθούν παραπέρα οι συντάξεις, γιατί όπως λέγεται δεν είναι ικανοποιημένοι με τα σημερινά δεδομένα και φυσικά ο νόμος Κατρούγκαλου, έτσι όπως έχει διαχωρίσει τις συντάξεις, τον οποίο δεν καταργήσει βέβαια η σημερινή κυβέρνηση, τον αξιοποιεί φυσικά σε εθνική σύνταξη και αναλογική σύνταξη το επόμενο διάστημα, όπως μουρμουρίζουν διάφοροι και η μουρμούρα αυτή έχει βάση. Πρέπει αυτοί που λένε εθνική σύνταξη να πάει παρακάτω, αρκετά παρακάτω, δηλαδή στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και θυμίζω ότι αυτή ήταν 484 επί ΣΥΡΙΖΑ, την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ 384 για 20 χρόνια εργασία, στα 15 χρόνια για 15 χρόνια εργασίας 360 και φυσικά σήμερα μιλάνε αυτή η σύνταξη να πάει στα 220 ευρώ. Επομένως, εμείς ξέρουμε ότι όπως η κοινωνική ασφάλιση κατακτήθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες και φυσικά τα μέτρα δεν είναι μέτρα δικαστηρίων να δώσουν λύσεις και τα λοιπά, ούτε συνταγματικότητας, γιατί αυτοί την χειρίζονται ορισμένοι όπως θέλουν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι σήμερα η εργατική τάξη, οι συνταξιούχοι, τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας να δώσουν μάχη στο ιερό πεζοδρόμιο για να προασπίσουν τα δικαιώματά τους. Εμείς αυτό το δρόμο θα ακολουθήσουμε και θέλουμε να το έχετε καθαρό αυτό. Σας ευχαριστώ.